είναι οι άνθρωποι που υποδέχονται τους ασθενείς και εκείνοι που φροντίζουν για την καλή τους υγεία. Είναι εκείνοι που κρατούν το χέρι στα δύσκολα και έχουν πάντα ένα λόγο παρηγοριάς να πουν στους συγγενείς. Είναι οι νοσηλευτές και σήμερα γιορτάζουν. Πιστεύω ότι η νοσηλευτική είναι από τα επαγγέλματα που δεν κάνεις εύκολα, δεν το κάνεις άμα δεν το θες. Θέλει ψυχή, θέλει μεράκι. Δεν είναι μόνο τώρα με την πανδημία του κορονοϊού. Πάντα η νοσηλευτική έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ότι βρίσκεται δίπλα σε δύσκολες ώρες, σε σκοτεινές ώρες για τον άνθρωπο, αλλά και σε ώρες ελπίδας ταυτόχρονα. Η 12η Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτριών νοσηλευτών. Αφοσιωμένοι πάντα στο λειτουργήμά τους, αποτελούν το στυλοβάτι των υγειονομικών συστημάτων ανά τον κόσμο. Μέσα στην εποχή της πανδημίας έχει αναδειχθεί σε βαθμό που δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, παρότι οι συνθήκες του επαγγέλματος και η καθημερινότητά μας δεν έχει αλλάξει. Πάντα ήμασταν δίπλα στους ασθενείς, 24 ώρες το 24ωρο, αγώγιστα να προσέχουμε, να μην λείψει τίποτα, να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής, να προλαμβάνουμε την ασθένεια. Σήμερα τιμάμε την Παγκόσμια Μέρα του Νοσηλευτή και της Νοσηλεύτριας. Τιμάμε μαχητικά τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια να κρατηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας όρθιο και οι ασθενείς μας υγιείς. Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιδιωτικά θεραπευτήρια και όλες οι δομές υγείας βασίζουν τη λειτουργία τους στους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες. Μετά το πρώτο κύμα του κορονοϊού, φαίνονται και οι αδυναμίες του συστήματος υγείας να μπορεί να καλύψει δύο παράλληλες λειτουργίες. Ενώ όλοι αναγνωρίζουμε και λέμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των νοσηλευτών, υπάρχει το οξύμορο ότι όταν λαμβάνονται αποφάσεις για το σύστημα υγείας, όταν λαμβάνονται αποφάσεις πολλές φορές για εμάς τους ίδιους, δεν συμμετέχουμε στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Αυτό δεν έχει νόημα. Κι αν η προσφορά του στην περίοδο του κορονοϊού ταυτοποιήθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, οι νοσηλευτές είναι παντός καιρού και βρίσκονται δίπλα μας καθημερινά. Μόνο που στη χώρα μας είναι λίγοι συγκριτικά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Η Ελλάδα έχει διαχρονικά γύρω στους 3,5 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, που είναι από τις πολύ χαλές χώρες του ΟΑΣΑ, ενώ οι υψηλότερες χώρες έχουν γύρω στους 17 με 18. Βρισκόμαστε δίπλα σε χώρες όπως είναι η Νότια Αφρική, όπως είναι η Ινδία, όπως είναι η Κολομβία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα προφανώς με αυτές τις χώρες και τον πολιτισμό τους, αλλά όταν μιλάμε για το σύστημα υγείας, προτιμούμε να βρισκόμαστε στον αντίποδα, όπως είναι η Νέα Ζηλανδία, όπως είναι η Αυστραλία, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Νορβηγία. Με αυτές τις χώρες θέλουμε να βρισκόμαστε, αυτό το σύστημα υγείας έχουμε ως πρότυπο.